το διάλειμμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Εγώ λοιπόν, επειδή έβαλα φίλε Βασίλη, φίλε Γιάννη και φίλε Μάριε και φίλε Τάσο ένα στοίχημα μαζί σου τέλη Αυγούστου, έτσι, χωρίς να υπολογίζω τον αστάθμητο παράγοντα που είναι το κυνήγι, το ανελαίτητο κυνήγι του Μπαλτάκου και τη Πύρα. Και τη Πύρα του, όχι. Βάλαμε 100 ευρώ. Δώσε του 500 από το πρώτο. Βάλαμε 100 ευρώ. Τα δικά σου, έτσι. Τα 100 ευρώ. Σε καλή μεριά. Ασυστό. Είσαι σωστό. Το στίχημα είναι στίχημα. Είσαι σωστό. Το στίχημα είναι όπως στίχημα. Όπως και εγώ έχασα και εγώ κατά τραπεζάρα στο γράπα και μεζέ. Πολύ ωραία. Έτσι, σωστός. Το στίχημα είναι στίχημα, αλλά και εσύ, σαν σωστός που πιστεύω στα 52 σου είσαι, ναι, πρέπει να παραδεχθείς ενώπιον της Ελλάδος ότι χθες έγινε άλλη μια σφαγή του Άρη από έναν αλήτη διαιτητή, τον οποίον όρισε ο κύριος Μπατάκος για άλλη μια φορά. Ζεστά, ο Άρης έπαιξε απέναντι σε 13 παίχτες και όχι σε 11. Ζεστά, πρέπει ζεστά να παραδεχθείς, ωραία. Να παραδεχθείς ενώπιον, όπως παραδέχτηκες στο live και μπράβο σου, σε είδα ότι είπες ότι ήταν πέναλτι. Άλλαξε μετά τη γνώμη του σήμερα. Άλλαξε τη γνώμη. Άλλαξε τη γνώμη σήμερα. Του τα είπα να αλλιώς, άλλαξε γνώμη. Κάτσε. Δες λέει ο Τάσος ότι του Κωνσταντέλια δεν είναι πέναλτι και του Άρη είναι, σήμερα λέω άλλα. Εγώ είπα αυτό το πράγμα. Βέβαια, υπάρχει το live. Είπα εγώ, αρχικά είπα ότι το μπορεί να το δώσει πέναλτι. Άλλο. Στο 3-3 λέω. Μαζί με τον Ριτσάρλισον την έβγαλες και εσύ την μπλούζα σου. Ήρθε ο Ζώτα στο 4-3 και είπε: βάλτε τώρα τις μπλούζες, βάλτε και τις καπότες και βάλτε τα όλα. Ο Ζώτα. Βασίλη, ένα λεπτό, επειδή το έχω μέσα μου και δεν νιώθω καλά. Ναι. Θέλω έτσι λίγο. Λοιπόν, χάρη και λέει. Τον Νίκο κάναμε το στοίχημα, αλλά δεν θα τα πάρω τα λεφτά. Νίκο, ευχαριστώ. Είσαι ωραίος. Προς τιμή σου τα δίνεις. Προς τιμή σου. Δεν θα τα πάρεις τα χρήματα. Θα τα πάρεις πίσω τα χρήματα, θα μου κεράσει μια ρετσίνα. Κοίταξε, άκου λίγο. Τιμή σου που τα δίνεις πίσω. Όχι, φίλε. Αλλά το στοίχημα είναι στοίχημα. Δεν έχει σημασία. Δεν νιώθω εγώ καλά. Το στοίχημα είναι στοίχημα. Δεν έχει σημασία. Να την πείτε με τσάμπα. Λέει μια ρετσίνα, ρε φίλε. Εντάξει, πάλι θα κεράσει κάτι. Κάτι βάλει τσάμπα. Μια ρετσίνα. Μα τι ρετσίνα είναι. Μια ρετσίνα. Δεν είναι ρετσίνα. Θέλω να μπουκάλει το στα μπουζούκια. Μια ρετσίνα θέλω. Ένα μπουκάλει στο γράπα και μεζέ μια ρετσίνα. Να κεράσει. Πάω στα μπουζούκια. Να κεράσει μια ρετσίνα. Εμένα μου τα δώσει. Εσύ σωστό, σε τα έδωσε. Και ήμουν έτοιμο να σου πω ότι ήρθε και μήνυμα. 50 χθε, 100 σήμερα, μην πα μαλακά. Θε να μη στοίχημα, πε να σου πει αλάκι. Το 50 το πω, το έδωσα πίσω γιατί κέρδισε ο Πάο. Ναι, ναι, εσύ έδωσε. Μου το έδωσε πίσω.